Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα μαζί μας. Και θα θέλαμε να ακούσουμε κάποιες πρώτες εντυπώσεις ίσως για την έκθεση βιβλίου, πώς σας φάνηκε. Κοιτάξτε, έχω πολλά χρόνια να περάσω από την έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης. Την τελευταία φορά ήταν πριν την κρίση, το 2008 νομίζω. Και σε σχέση με τότε έχω την αίσθηση ότι είναι λιγότερο το κοινό που... Δηλαδή, εκτός από το Βάβελ, το στέκι της μετάφρασης, είναι πολύ ήρεμα. Τώρα έχει σχέση με τον καλό καιρό, δεν ξέρω. Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι η προέλευση του κοινού είναι λιγότερη σε σχέση με παλιά. Από ό,τι το θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Φέτος στην 13η έκθεση είναι μια αφιέρωση στη μετάφραση, καθώς και στη Ρωσία, όπως γνωρίζετε. Και εσείς είστε μεταφραστής. Είμαι μεταφραστής, ναι. Ασχολείστε, έχετε κάποια άλλη ενασχόληση εκτός από τη μετάφραση? Η κύρια μου απασχόληση είναι μετάφραση. Εδώ και 15-20 χρόνια είμαι ελεύθερος μεταφραστής λογοτεχνίας. Ξεκίνησα με μεταφράσεις από τα ελληνικά προς τα γερμανικά, επειδή μεγάλωσα στη Γερμανία και τα γερμανικά είναι κατά κάποιο τρόπο η πιο δυνατή μου γλώσσα. Και εδώ και 7 χρόνια περίπου γνώρισα μία συνάδελφό μου και συγγραφέα, την Αγορίτσα Βακοδήμου από την Αθήνα, με την οποία αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε και αναλάβαμε μεταφράσεις από τα γερμανικά προς τα ελληνικά. Δηλαδή, εγώ κάνω το πρώτο χέρι, επειδή η ίδια δεν γνωρίζει τη γερμανική τόσο καλά. Αυτή με επιμελείται μετά και μετά αρχίζουμε τους σακωμούς, δηλαδή. Καθόμαστε μαζί και όταν έχω την αίσθηση ότι έχει ξεφύγει αρκετά, προσπαθώ να την επιστρέψω πάλι. Επαναφέρω πιο κοντά στο πρωτότυπο. Και καταλήγουμε όμως πάντα σε ένα αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Κάναμε τώρα περίπου 10 βιβλία από τότε. Και ταυτόχρονα μεταφράζω όμως και ελληνική λογοτεχνία προς τα γερμανικά. Ήταν όνειρο ζωής να ασχοληθείτε με τη μετάφραση? Όχι, δεν θα λέγα ότι ήταν όνειρο ζωής μου. Απλά όταν μεγαλώνεις σε ένα δίγλωσσο και σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από δύο πολιτισμούς. Εγώ μεγάλωσα στη Γερμανία, σε ελληνική οικογένεια. Υπήρχαν πάντα οι δύο πολιτισμοί. Οπότε αναγκαστικά ήταν, πώς θα το πω, βιογραφική μοίρα, το πεπρωμένο μου. Δηλαδή, ήμουν πάντα αναγκασμένος να μεταφράσω κατά κάποιο τρόπο. Γιατί ίσως να γνωρίζετε ότι οι μετανάστες της Γερμανίας στην αρχή δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν γλώσσα. Είχαν έρθει με κάποια συμβόλαια, τους πήρανε από το σταθμό και τους πήγανε μετά εκεί που θα δουλεύανε, τους βάλανε σε εργοστάσια, τους μάθανε τα απαραίτητα. Οι γονείς που ζούσαν 40-45 χρόνια στη Γερμανία δεν μάθανε γερμανικά. Μάθανε δηλαδή για να μπορούν να επικοινωνήσουν, αλλά δεν είχαν συστηματικό μάθημα ποτέ, δεν είχαν σκεφτεί κάποια σχολεία, ξέρω εγώ. Οπότε ήμουν πάντα αναγκασμένος, δηλαδή μεγαλώνοντας στη Γερμανία, να μεταφράσω για τους γονείς μου, για το περιβάλλον, το οικογενειακό, για τους φίλους, ξέρω εγώ. Η ενσωμάτωση των γονιών μας επιτυχάνθηκε μέσα από τα παιδιά τους περισσότερο, γιατί εμείς μεγαλώνοντας εκεί είχαμε μια άλλη πρόσβαση στην κοινωνία υποδοχής. Και μέσα από εμάς και αυτοί καταφέραν να ενσωματωθούν καλύτερα. Οπότε, η μετάφραση, με την ευρία έννοια της λέξης, ήταν πάντα ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ζωής μου. Και μετά, σπουδάζοντας, σας είχα πει και προηγουμένως, εκδίδαμε στο Tübingen ένα περιοδικό δίγλωσσο ελληνογερμανικό, την Cassandra, ένα περιοδικό πολιτικής και πολιτισμού. Και τότε ξεκίνησα να μεταφράσω και κείμενα από τους Έλληνες συμφοιτητές μου που είχαν έρθει στην Γερμανία για να σπουδάσουν, γράφανε κείμενα και τα μετέφρασα, γιατί ήταν αυτή η φιλοσοφία του περιοδικού, όλα τα κείμενα να είναι και στις δύο γλώσσες. Όχι μόνο περιληπτικά στην άλλη γλώσσα, αλλά ολόκληρα. Και μετά άρχισα να... το σκέφτηκα μετά ότι μου βγαίνει κατά κάποιο τρόπο και άρχισα να ασχολούμαι και πιο πολύ επαγγελματικά. Το 2001, όταν ήταν η Ελλάδα τιμόμενη χώρα της έκθεσης βιβλίου της Φραγκφούρτης,
Υπήρχε υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους γερμανικούς εκδοτικούς οίκους για την ελληνική λογοτεχνία, οπότε άρχισα να κάνω και κάποιες μεταφράσεις για άλλους εκδοτικούς οίκους, εκτός από τη Ρώμιο Σίνη που είχα αναφέρει προηγουμένως. Για τον Μπερλίν Φαλάκ, για τον Τρίτε Φαό, για τον Χάντζα Φαλάκ. Και ασχολήθηκα στο ενδιάμεσο και είχα κάνει και άλλες δουλειές. Δούλευα σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, σε ένα διαπολιτιστικό θέατρο στην Κολονία. Αλλά η μετάφραση πάντα ήταν κάτι με το οποίο ασχολόμουν όλη την περίοδο της ζωής μου. Και τώρα εδώ και 7 χρόνια αποκλειστικά και ασχολούμαι και λίγο με την κριτική κινηματογράφου, δηλαδή γράφω κριτικές ταινιών για έντυπα. Μάλιστα, αλλά το μικρόβιο του μεταφραστή δεν φεύγει ποτέ. Σαν νέα γενιά, ποια γλώσσα κυριαρχεί μέσα σας? Σαν τη νέα γενιά, ας πούμε, των Ελλήνων που μεγάλωσε στη Γερμανία και... Δηλαδή, γιατί είπατε ότι πατάτε πολύ, ξέχετε πολύ καλές σταθερές βάσεις τα γερμανικά. Ναι. Τι με ρωτάτε, δηλαδή, ποια γλώσσα, σε ποια γλώσσα... Σε ποια γλώσσα νιώθετε καλύτερα, σε ποια μετάφραση νιώθετε περισσότερη ασφάλεια, στην ελληνική συναντίστροφη. Αν και στα ελληνικά έχω βελτιωθεί πολύ, στο γραπτό λόγο τουλάχιστον, τα τελευταία χρόνια, αρχίζοντας να μεταφράσω και προς τα ελληνικά. Τα γερμανικά, βέβαια, επειδή με αυτά μεγάλωσα, εξακολουθούν να είναι η πιο δυνατή μου γλώσσα, ναι. Αλλά επειδή ζω και πολύ καιρό στην Ελλάδα, εντάξει, και αυτά είναι λίγο πιο κάτω. Υπάρχει κάποιος μεταφραστής που να θαυμάζετε, που να έχει τόσο πρότυπο, ίσως? Ναι, τον Άρη Γεωργίου, από Έλληνες τώρα, που έχει μεταφράσει ρωσική λογοτεχνία, και από Γερμανούς τον Χάρι Ρόβολτ. Όταν ασχολείστε με ένα κείμενο και θέλετε να το μεταφράσετε, ποια σας συναισθήματα, να λέγουμε, θα σας κατακλείζουν? Αρχικά. Ναι. Έχετε άγχος, έχετε... Όχι. Κοιτάξτε, επειδή είναι και το επάγγελμά μου, δηλαδή από αυτό... είναι και βιοποριστικό το θέμα. Δηλαδή, χαίρομαι με κάθε μετάφραση που μπορώ να κάνω. Είναι εξασφαλίσω μια δουλειά και κάποιο εισόδημα, βέβαια. Και τώρα είναι διαφορετικές οι δουλειές που αναλαμβάνω. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι εκδοτικοί οίκοι που μου αναθέτουν κάποια δουλειά, βιβλία που δεν γνωρίζω εγώ εξ αρχής, και υπάρχουν άλλα βιβλία τα οποία προτείνω εγώ. Δηλαδή, υπάρχουν, ξέρεις. Τώρα, αυτά που μου αναθέτουν δεν είναι δικές μου υπολογές, αλλά το συνέστημα πάντα είναι μια ικανοποίηση στην αρχή και μετά ανάλογα με το βιβλίο, αν μου αρέσει ή όχι, αλλά πάντα ταυτίζομαι μέχρι κάποιο μέρος. Δηλαδή, η αντιμετώπιση μου είναι υποκειμενική, δεν είναι... Αυτό που μεταφράζω, επειδή είναι μια τόσο οργανική διαδικασία, είμαστε πιο εντατικοί αναγνώστες ενός βιβλίου ως μεταφραστές. Επειδή κάνουμε μια μέρα να διαβάσουμε μια σελίδα κάποιες φορές. Οπότε, ζυμώνεσαι με αυτό το κείμενο και ταυτίζεσαι και κατά κάποιο μέρος. Δηλαδή, ενώ μπορεί να μην σου αρέσει το βιβλίο, παρόλα αυτά, κατά κάποιο τρόπο το υιοθετείς, το κάνεις κάτι δικό σου. Δηλαδή, όταν τελειώσεις, το υπερασπίδεσαι μετά. Και ας έχει και αδυναμίες. Ναι, φυσικά. Τα άλλα όμως που επιλέγετε εσείς, με περισσότερη αγάπη, σαν να λέμε ενθουσιασμό. Ναι, τα άλλα που επιλέγω εγώ, τα επιλέγω με ποια κριτήρια. Καταρχήν πρέπει να είναι ένα βιβλίο που δεν έχει μεταφραστεί στην ελληνική, που θεωρώ εγώ σημαντικό, ή από ιστορική άποψη ή από άποψη ποιότητας, και το οποίο όμως συνδυάζεται και με το γεγονός ότι μου εξασφαλίζει και κάποια αξιοπρεπή αμοιβή. Και το πρόβλημα είναι ότι τώρα με την κρίση οι εκδοτικοί οίκοι δυσκολεύονται να πληρώσουν τους μεταφραστές ή έχουν μειωθεί αμοιβές ή δεν βγάζουν καθόλου πια ξένη λογοτεχνία, τουλάχιστον όχι σύγχρονη. Οπότε, το τελευταίο καιρό, επειδή ξέρω ότι η Ελβετία
ως χώρα αρκετά ευκατάστατη. Έχει το πολιτιστικό ίδρυμα το Προ Χελβέτσια και επιδοτούν τη μετάφραση 100%. Η Γερμανία δεν το κάνει αυτό. Οπότε επιλέγω, επειδή έχω και κάποια σχέση με την Ελβετία, υπάρχει ένα μεταφραστικό κέντρο εκεί που επισκέπτομαι κάθε χρόνο, στα ορεινά του καντονιού της Ζυρίχης. Γνώρισα Ελβετούς συγγραφείς, οι οποίοι όμως είναι και αξιόλογοι. Τώρα μεταφράζουμε το Πράσινο Ερίκο του Γκότφριντ Κέλλερ. Κλασικό μυθιστόρημα που δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά. Αλλά επειδή είναι Ελβετός, είναι εξασφαλισμένη και η αμοιβή μας. Ενώ ο εκδοτικός οίκος ελληνικός δεν θα μπορούσε να μας πληρώσει. Οπότε είναι και τα δύο μαζί. Επομένως, είστε ικανοποιημένος από τις απολαβές σας, από τη μετάφραση. Ναι, είμαι ικανοποιημένος γιατί όταν υπάρχει αυτή η επιδότηση δεν πληρώνονται και με βάση την ταρίφα που ισχύει εδώ, αλλά με μια πιο αυξημένη ταρίφα. Αυτό που παίρνει δηλαδή στη Γερμανία ως μεταφραστής λογοτεχνίας. Που βέβαια ως μεταφραστής λογοτεχνίας πάλι δεν πληρώνεται καλά. Και οι συνάδελφοί μου στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Σε σχέση με άλλες μεταφράσεις επίσημων εντύπων και εγγράφων κτλ. Αλλά είναι καλύτερα από ό,τι είναι εδώ πέρα. Δηλαδή, εδώ πέρα παίρνεις 8 ευρώ την τυποποιημένη σελίδα, εκεί παίρνεις 18-20 ευρώ. Υπάρχει μια. Φορά. Εκεί όταν κάνει θέτηση για επιδότηση από την Προ Χελβέτσια, παραδείγματος χάρη, ή από το Ινστιτούτο Γκιώτε που κάνει και αυτό επιδοτήσει, αλλά όχι 100%, μέχρι 50% της αμοιβής. Μπορείς να κάνει θέτηση βάση με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αμοιβή για κάθε χώρα. Η Ελλάδα εκεί είναι με 18 ευρώ. Την έχουν 18 κάτι. Ενώ στην πραγματικότητα οι μεταφράσεις πληρώνονται με 8, με 9. Γενικότερα για το μέλλον της μετάφρασης στη χώρα μας. Εντάξει, υπάρχουν θετικές ενδείξεις τώρα τα τελευταία χρόνια. Και το γεγονός απλά που έχει γίνει τώρα αυτό το περίπτερο, δηλαδή φέρνει τη μετάφραση περισσότερο στην αντίληψη του κόσμου, της δημοσιότητας. Αλλά υπάρχει νομίζω και ένα σωματείο που έχει ιδρυθεί στην Αθήνα μεταφραστών και διορθωτών, επιμελητών, που φέρνει αυτά τα θέματα στην δημοσιότητα. Δηλαδή το θέμα, η μετάφραση σαν διαδικασία είναι μοναχική, γίνεται πίσω στα δωμάτια, στα γραφεία, δεν φαίνεται. Και η δουλειά μας είναι και η αποστολή μας να το φέρουμε στη δημοσιότητα, να επισημάνουμε τι σημασία έχει. Αλλά και τις δυσκολίες βέβαια που. Ναι, αλλά ότι είναι πολύ σημαντική σε σχέση με την συμφιλίωση των πολιτισμών. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαμε εμείς, θα υπήρχε παγκόσμια λογοτεχνία. Αυτό πρέπει να φέρουμε στη συνείδηση. Και όσο καλύτερα μεταφράζεις, τόσο πιο πολύ εξαφανίζεσαι ταυτόχρονα. Γιατί μετά διαβάζει κάποιος ένα βιβλίο του τάδε συγγραφέα, του Ζέιμπαλτ ή του Δοστογεύσκη και νομίζει ότι διαβάζει το Δοστογεύσκη. Αλλά στην ουσία διαβάζει το μεταφραστή. Έχετε κάποια ιδιαίτερη σχέση με τους συγγραφείς που μεταφράζετε? Ναι. Αν ζουνε ακόμη, ναι. Επιδιώκω να τους γνωρίσω και να είναι στη διάθεσή μου όταν έχω απορίες. Δηλαδή, τους Γερμανούς συγγραφείς που μετέφρασα τους σύγχρονους τώρα πρόσφατα, ναι, έχω σχέση. Μάλιστα. Έχουμε και φιλική σχέση ακόμα. Και στη Γερμανία υπάρχουν δυνατότητες όταν κάποιο βιβλίο έχει πουληθεί σε διάφορες χώρες και προβλέπεται να μεταφραστεί σε περισσότερες γλώσσες, τότε υπάρχουν υποδομές που οργανώνουν συναντήσεις του συγγραφέα με τους 10, 12, 15 μεταφραστές του για μία εβδομάδα. Παραδείγματος χάρη στο Ευρωπαϊκό Κολέγιο Μετάφρασης στο Στράλεν, όπου και εγώ βρέθηκα δύο φορές με δύο συγγραφείς και με τους συναδέλφους μου, συναδέλφες μου από άλλες χώρες και είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε το βιβλίο που θα μεταφράζουμε στις γλώσσες μας και να, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα, υπήρχε και ένας συντονιστής, κρατούσε τις σημειώσεις, δηλαδή παίρναμε μετά τελειώνοντας τα πρακτικά, ας πούμε. Οπότε αυτή είναι η ιδανική προετοιμασία, γιατί ό,τι απορίες έχεις μπορείς να τις λύσεις εκεί.
ενώπιον του συγγραφέα, δηλαδή χωρίς να έχεις την ανάγκη να κάνεις έρευνες κτλ. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία δενόμαστε κιόλας. Έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε μια οικογένεια. Έχουμε ένα κοινό. Το παιδί μας είναι το βιβλίο που θα μεταφράσουμε και ενδιαφερόμαστε και για την πορεία του βιβλίου που θα εκδοθεί στην Ιταλία, στη Σουηδία. Και, ναι. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης? Καταρχήν, πιστεύω, γιατί ακούω ότι αυτό εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα, ότι γίνονται μεταφράσεις από δεύτερο χέρι, δηλαδή όταν πρόκειται για μια πιο εξωτική γλώσσα, ασιατική ας πούμε, αλλά ακόμα και τα ουγγρικά. Τώρα, μια συνάδελφός μου έχει μεταφράσει έναν Ούγγρο συγγραφέα, όχι από τα ουγγρικά, αλλά από τα γαλλικά. Αυτό το θεωρώ αντιδεοντολογικό. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει αυτό να καθιερωθεί, ότι και το βραβείο μετάφρασης πέρυσι, νομίζω, του ρωσικού βιβλίου, πώς λεγότανε, «Πόλεμος και τιμωρία». Όχι του Ντοστογεύσκη, ενός άλλου συγγραφέα. Έγινε, νομίζω, και αυτό από τα αγγλικά ή από τα γαλλικά. Και πήρε, μπορεί ο άνθρωπος να έκανε τέλεια μετάφραση, αλλά δεν το θεωρώ σωστό να μεταφράζεται από δεύτερο χέρι. Αυτό πρέπει πρώτα να καθιερωθεί. Και τώρα, εγώ δεν είμαι θεωρητικός της μετάφρασης, δεν έχω σπουδάσει μετάφραση. Έχω από την πράξη. Έχω πει, δηλαδή, δεν έχω και γνώση των θεωριών που κυκλοφορούν. Αλλά, ναι, τώρα πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν αυτά τα standards, δηλαδή ότι πρέπει να γίνεται μετάφραση από την πρωτότυπη γλώσσα. Και βελτιώνεται η μετάφραση, εξαρτάται από τη μετάφραση τον ίδιο, πόσο καλός συγγραφέας είναι. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι δυσκολίες μετάφρασης? Οι δυσκολίες? Ναι. Οι δυσκολίες είναι όλο το πολιτιστικό background, αυτό που πρέπει να... Δηλαδή, είναι ιδιωματικές φράσεις, αυτό που κρύβεται πίσω από τις ιδιωματικές, ο πολιτισμός, το context, το πολιτιστικό που πρέπει να μεταφερθεί. Τώρα δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα, πρέπει να πάρω με το βιβλίο και να... Πώς αντιμετωπίζετε την κριτική απέναντι στο έργο σας, αν έχει υπάρξει κάποια κριτική? Την αρνητική κριτική. Για τη μετάφρασή σας. Μέχρι τώρα δεν είχα αρνητικές κριτικές, μόνο μια φορά έτυχε. Αλλά δεν ήταν και πολύ άγρια, ήταν έτσι μετριοπαθής κριτική, οπότε δεν με επηρέασε πολύ. Εκτός από μεταφραστής, ασχολείστε και με τη συγγραφή, θα θέλετε? Όχι, δεν προλαβαίνω. Εκτός από αυτά τα δημοσιογραφικά άρθρα που γράφω κατά καιρούς, στην εφηβεία έκανα κάτι τέτοιες απόπειρες. Από τότε με καλύπτει πλήρως η μετάφραση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε και για το χρόνο σας και για τις απαντήσεις. Να είστε καλά.